Εταιρεία στην Αθήνα, α πούμε. Κεντρική μάχη. Καμίνη, Καχλαμάνη, Πιωτόπουλο, Σακελαρίδη. Αναφανδόν, τον κύριο Μπουτάρη. Έχω άποψη για τη Θεσσαλονίκη. Όσο και να σα φαίνεται παράξενο. Τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τον κύριο Καμίνη, όπου έχω ακόμα ισχυρότερη άποψη, γιατί έχω κάνει και 2,5 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και βέβαια στην περιφέρεια, τον κύριο Σγουρό, γιατί η περιφέρεια περιλαμβάνει και την πρώην εκλογική μου περιφέρεια και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Είναι και οι τρεις ισχυρότατοι αυτοδιοικητικοί άρχοντες, με ευρύτατη προσέγγιση στα προβλήματα, δεν είναι κομματικά δηλαδή κομματική εγκάθετη. Και πιστεύω ότι έγινε και μία, ο κόσμος ήδη ψηφίζοντάς τους έκανε μία επιλογή. Όχι στα κόμματα, ναι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω αυτή την επιλογή πρέπει να την επαναλάβει ο κόσμος. Είναι και οι τρεις επιτυχείς περιπτώσεις και οι υποψήφοι, αν θέλετε που τους αμφισβητούν, είναι όλοι ανεξαιρέτως, περιλαμβανομένου και των υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωποι του παλαιού συστήματος, βάζω βουλευτές. Και όχι εκπρόσωπο του παλιού Σακελαρίδης, 30 χρονών παλικαράκι. Με συγχωρείτε, ο Σακελαρίδης είναι παιδί του κομματικού Σωλήνα, όχι 30, 7 ετών αν ήταν, για μένα θα ήταν εκπρόσωπος του παλιού. Δεν είναι θέμα ηλικίας, είναι θέμα του τι αντιπροσωπεύει. Αντιπροσωπεύει τα 15 μελή, τις νεολαίες, τις κομματικές και την κομματική οργάνωση. Ήταν η κομματική οργάνωση. Ο Καμίνης δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Έτσι, και οι άλλοι είναι βουλευτές και βουλευτίνες και τα συμπαραμαρτούμενα. Εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το πράγμα. Η Δούρου παρατήθηκε. Ποιο? Παρατήθηκε από βουλευτήνα. Ποιο? Η κυρία Δούρου. Καλά, αυτό δεν σημαίνει. Παρατήθηκε. Ότι... δεν πάτε κάτι που είναι βουλευτήνα. Παρατήθηκε. Ήταν. Ναι. Είναι κομματικό πρόσωπο. Ναι. Γιατί είπατε ότι είναι στάσιμο ο ΣΥΡΙΖΑ? Ούτε με μην τσινέει. Από τον Εύερτ και μετά πάσχει από αυτό το φαινόμενο. Κομματικά στελέχη παίρνουν την Αθήνα.